αρκετά εισαγωγικά. Να πάμε σιγά σιγά στην τηλεφωνική γραμμή. Εκεί πρέπει να βρίσκεται ο κύριος Καπόπουλος. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε θερμά για το γεγονός ότι είστε μαζί. Και εγώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις, τις σημερινές εξελίξεις γύρω από το ουκρανικό ζήτημα και αναφέρομαι και στην προσπάθεια έβρεσης ενός moratorium για συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Κύριε Καπόπουλε, μπορούμε να ελπίζουμε για μια θετική έκβαση ή κάτι τέτοιο με τα παρόντα δεδομένα φαντάζει αρκετά δύσκολο? Όχι, είναι αρκετά δύσκολο, δεν είναι αδύνατο, αλλά δεν αναιρεί την παλινδρόμηση του ολόκληρης της παγκόσμιας σκηνής και της Ευρώπης σε έναν σκληρό ψυχρό πόλεμο. Δηλαδή, μπορεί να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία, μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για εγγύηση ασφάλειας της Ρωσίας και να είναι αποδεκτή από την κυβέρνηση του Ζελένσκι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Mm-hmm. Αυτό που είναι αδύνατο είναι να περάσει η ανθρωπότητα το Ρουβίκονα επιστρέφοντας εκεί που ήταν πριν από μερικές μέρες. Τι θέλω να πω? Τα μέτρα απομόνωσης και πίεσης προς τη Ρωσία, τα οποία έχουν αποφασιστεί από τη Δύση, έχουν χαρακτήρα ορίστου χρόνου. Δεν πρόκειται μια επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία να αναιρέσει και την περιχαράκωση της Δύσης σε μια αμυντική ή επιθετική, όπως θέλετε διαβάστε τη, στάση απέναντι στη Ρωσία. Υπάρχει μια συζήτηση ότι πέρα από το στοιχείο εκείνο, το ποιοτικό στοιχείο, ότι έχουμε μια ξεκάθαρη εισβολή σε μια άλλη χώρα, έχουμε την επεκτατική κίνηση του ρωσικού παράγοντα, πέρα από αυτό ότι υπάρχει έτσι μια βιασύνη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσουν σε αυτό που μόλις τονίσατε, δηλαδή στις κυρώσεις που θα έχουν πολλαπλά αποτελέσματα προφανώς για τις οικονομίες και της Ευρώπης και της Ρωσίας, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε και στην πράξη και στήριξη πολεμική, κάτι το οποίο δεν είναι θετικό εν πάση περιπτώσει, περισσότερο ανησυχεί τον κόσμο, τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Η ενίσχυση της ουκρανικής πλευράς. Ναι. Όλα αυτά ήταν μονόδρομος και θα συνέβαιναν σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης. Για να είμαστε δίκαιοι, οι δύο μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία και η Γαλλία, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να επιτεθεί στην Ουκρανία. Mm-hmm. Μάλιστα ο Μακρόν εμφανίστηκε σαν να τον ενέπαιξε ο Πούτιν, δηλαδή τη μία μέρα τον είχε να είναι κρεμασμένο στο τηλέφωνο και να προσπαθεί να κλείσει συνάντηση κορυφής Biden-Putin και την άλλη μέρα έγινε η επίθεση. Οι εξελίξεις, έτσι όπως ξετυλίχθηκαν, ακύρωσαν το ρόλο της Ευρώπης και όλα πια είναι θέμα αν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να θέσουν υπό έλεγχο την ψυχροπολεμική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία κλιμακώθηκε, είδατε χθες που έθεσε η Ρωσία σε κατάσταση συναγερμού τα πυρηνικά της οπλοστάσια, ή αν θέλει να ευρωφιληθεί η αμερικανική πλευρά για να αποκαταστήσει πλήρως τον ηγετικό ρόλο της Ουάσιγκτον στην διατλαντική σχέση, με τις αποκλίσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας να μαζεύονται. Μάλιστα. Ο ρόλος της Αμερικής στην συγκεκριμένη περιοχή βέβαια ήταν περιορισμένος τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα. Το 2014 ήταν αποφασιστικός ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σωστό. Στην ανατροπή του Γιαννουκόβιτς. Ακριβώς. Είχε πάει η Τρόικα της Ευρώπης, η Υπουργή Εξωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας, Πολωνίας. Είχε βρει συμβιβαστική λύση ανάμεσα στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση, με τη συμφωνία να γίνει μια μεταβατική κυβέρνηση και με ορίζοντα εκλογών το φθινόπωρο του 2014. Δεν πρόλαβε να στεγνώξει το μελάνι από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ αντιπολίτευσης, κυβέρνησης και των τριών Ευρωπαίων μεσολαβητών. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες όθησαν τα πράγματα σε καθεστωτική ανατροπή. Μάλιστα. Υπάρχει το σενάριο, θεωρείτε, ότι η Ρωσία θα διεκδικήσει
περαιτέρω εδάφη εκτός της αναγνώρισης των λαϊκών δημοκρατιών, γίνεται λόγος και για περιοχές ακόμα και για την Οδυσσό, διαβάσαμε εχθές. Δεν ξέρω αν υπάρχει... να διεκδικήσει δια των όπλων ή δια της διαπραγμάτευσης. Δια της διαπραγμάτευσης, αυτά που μπορεί να διεκδικήσει η Ρωσία είναι η ευρυμένη αυτονομία του Λουγκάνσκ και του Ντανιέτσκ, η ουδετερότητα της χώρας, η μερική της αποστρατιωτικοποίηση και ίσως η παραμονή κάποιων ρωσικών βάσεων. Δεν έχει κανένα συμφέρον ή κανένα λόγο η Ρωσία να διοικεί μια κατεχόμενη Ουκρανία. Βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα, ακόμα και στην καλύτερη δυνατή τροπή των διαπραγματεύσεων, που το επαναλαμβάνω κάθε όλο παραδεδομένη είναι, πώς εφαρμόζεται επιτόπου αυτή η συμφωνία με τον Ουκρανικό στρατό να έχει ενσωματώσει πολιτοφυλακές εθνικιστών και ακροδεξιών, πώς δηλαδή ακόμα και σε περίπτωση συνολικού ελέγχου της επικράτησης της Ουκρανίας η Ρωσία μπορεί να διοικήσει αυτή τη μεγάλη χώρα. Σαφής. Από ό,τι συμπεραίνουμε, το κυρίαρχο αίτημα βέβαια θα είναι και η αποπομπή του Ζελένσκι από την εξουσία, την πολιτική εξουσία, έτσι, από πλευράς Ρώσων. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Θα πάει ο Ζελένσκι σήμερα στις διαπραγματεύσεις που γίνονται στη Λευκορωσία? Είναι αυτός επικεφαλής αντιπροσωπείας. Τον Ρώσο επικεφαλής αντιπροσωπείας τον ξέρουμε. Είναι ένας παλιός συνεργάτης του πρόεδρου Πούτιν, γνωστός ως μετριοπαθής και ως δυτικόστροφος στην κουλτούρα του και στον τρόπο σκέψης. Αν πάει ο Ζελένσκι, τον έχει αποδεχθεί ως συνομιλητή η Ρωσία. Αν βάλει όρο η Ρωσία να μην πάει ο Ζελένσκι, κινδυνεύει να χρεωθεί το τίναγμα της διαπραγμάτευσης στον αέρα. Είναι περίπλοκο το θέμα. Μάλιστα. Πάντως είδαμε χθες, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, αν έπαιξαν ρόλο οι σημερινές εξελίξεις εν ώψη και των συνομιλιών, είδαμε ένα σταμάτημα αργά το βράδυ των όποιων επιχειρήσεων. Μένει να φανεί βέβαια τα επόμενα. Μα το τι συμβαίνει επιχειρησιακά είναι σαφές. Δεν πρόκειται για μαζικό βομβαρδισμό. Πρόκειται για επιλεκτικά πλήματα. Δηλαδή οι βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην Ουκρανία θυμίζουν τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία. Δεν έγινε μαζική carpet bombing, όπως λέγεται κοινικά από τους ειδικούς του εναέριου βομβαρδισμού, αλλά επιλεκτικοί βομβαρδισμοί που οι οποίοι συνοδεύονται πάντοτε με ανθρώπινες παράπλευρες απώλειες. Δεν έχει κανένα συμφέρον επικοινωνιακό και πολιτικό η Ρωσία να διεξαγάγει πρώτων διαπραγματεύσεων μάχες εντός των πόλεων που είναι εκ των πραγμάτων, έχουν απίστευτο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και για τον επιτιθέμενο και για τον αμυνόμενο. Μάλιστα, σαφής. Δύο τελευταία ερωτήματα που σχετίζονται με την Ευρώπη. Είδαμε την αύξηση των αμυντικών δαπανών από πλευράς Γερμανίας. Μια επιθετική κίνηση, ας μου επιτραπεί ο όρος, από την άποψη ότι το προηγούμενο διάστημα ποτέ η Γερμανία δεν είχε διαθέσει ένα τέτοιο ποσό τα τελευταία χρόνια, αναφέρομαι τις τελευταίες δεκαετίες. Μάλιστα δεχόταν και μία κριτική από εταίρους και στην αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ ότι πρέπει κάποια στιγμή να αυξήσει τα ποσά που δίνει. Σηματοδοτεί κάτι για μια, αυτή η κίνηση και για μία ενιαία αμυντική πολιτική που θα δούμε ενδεχομένως στο επόμενο χρονικό διάστημα? Όχι. Στην Ευρώπη. Κατά κύριο λόγο η γερμανική κίνηση είναι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της διατλαντικής σχέσης, είναι εν ώψη του νέου ψυχρού πολέμου, μια προσπάθεια της Γερμανίας να είναι παρούσα στους συσχετισμούς που ορίζουν την Ατλαντική Συμμαχία, να μην είναι δηλαδή μόνο η Γαλλία που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και πυρηνική δύναμη, η δεύτερη ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ σε μια ειδική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με έναν εντυπωσιακά ενισχυμένο στρατό και ένοπλες δυνάμεις. Η Γερμανία διεκδικεί βαρύνοντα λόγο στη διαμόρφωση της αμυντικής πολιτικής του ΝΑΤΟ και βέβαια κλείνει και το μάτι προς τη Γαλλία για να μην υπάρξει δυσαρέσκεια, καθότι δρομολογεί και κοινά γαλλογερμανικά προγράμματα κατασκευής οπλικών συστημάτων όπως μαχητικά αεροπλάνα, πολεμικά πλοία και drones. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο κάθε άλλο παρά στη χειραφέτηση της Ευρώπης βρισκόμαστε. Μάλιστα. Βρισκόμαστε στην δεύτερη νιώτη του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, σαφής.
Και βέβαια και ιστορικά μπορούμε ανατρέχοντας στην πρόσφατη ιστορία να δούμε ότι και στην περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας η Γερμανία είχε συγκεκριμένο ρόλο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει. Όχι, έστρωσε το χαλί να επέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα. Δεν μπορώ να μην το θέσω γιατί νομίζω ότι κυριαρχεί. Κύριε Καπόπουλε, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για μια ενεργειακή κρίση που θα προκύψει από αυτήν την σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και με το ρόλο πλέον, τον ξεκάθαρο ρόλο στην αντιπαράθεση αυτήν και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις κυρώσεις που συζητιούνται και βλέπουμε να αποφασίζονται. Η Ελλάδα θα ζημιωθεί από αυτήν την ιστορία και μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους έτσι ώστε και οι πολίτες να ανταπεξέλθουν στο κομμάτι της ενεργειακής βιωσιμότητας, ας το πούμε έτσι, της χώρας, αλλά και η Ευρώπη συνολικά να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Κοιτάξτε, εδώ δεν υπάρχει φθηνό παρκές υποκατάστατο των ενεργειακών εισαγωγών της Ευρώπης που γίνονταν από τη Ρωσία. Θα πρέπει θα ξαναποκτήσει αξία στην ενεργειακή στρατηγική ολόκληρη η ευρύτερη Μέση Ανατολή. Θα παίξουν ρόλο κράτη όπως η Σαουδική Αραβία, τα Εμμυράτα, αλλά και το Κατάρ, αλλά και το Ιράν, μετά την εξομάλυνση, την προβλεπόμενη εξομάλυνση των σχέσεών του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση. Παρ' όλα αυτά, το σοκ στις ευρωπαϊκές οικονομίες θα είναι μεγάλης διάρκειας και οδυνηρό, γιατί βρισκόμαστε σε μια οικονομική συγκυρία που είναι ήδη επιβεβαρημένη από τη διαχείριση και το παράπλευρο κόστος της πανδημίας. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την αναλυτική συζήτηση σήμερα εδώ στον Πρίσμα και να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχή όλων είναι να τελειώσουν οι εχθροπραξίες, να υπάρχει μια συμβαστική λύση, γιατί κακά τα ψέματα οι λαοί είναι αυτοί που την πληρώνουν. Το τονίζω, και να υπάρξει συμβαστική λύση αυτή, εντάξει, θα σταματήσει το αιματοκύλισμα και το μαρτύριο του αμάχου πληθυσμού στην Ουκρανία, αλλά αν θέλετε η διολίσθηση της Ευρώπης και της Δύσης σε έναν σκληρό ψυχρό πόλεμο με τη Ρωσία είναι μια αντιστρέψιμη για το ορατό μέλλον. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Καπόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.